Γύρω στις 9 το βράδυ χθες είχαμε μία κατολίσθηση στο ορυχείο της μορφοπηγής, μία σχετικά μεσαία κατολίσθηση ό,τι αφορά το μέγεθος, την ποσότητα των υλικών που έχουν μετακινηθεί. Ωστόσο, έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην λειτουργία του ορυχείου. Το ευτύχημα για άλλη μία φορά είναι το ότι δεν είχαμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή μάλλον δεν είχαμε κανέναν τραυματισμό. Βεβαίως, στα ορυχεία γνωρίζουμε οι ορύχοι ότι το φαινόμενο των καταλυστήσεων είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά συχνό. Στο ορυχείο δε Μαυροπηγής είναι γνωστό και έχει αντιμετωπιστεί και άλλες φορές. Γι' αυτόν τον λόγο και σήμερα προβαίνουν σε σύσκεψη, η οποία ήταν ήδη προγραμματισμένη σύσκεψη με εδαφοτεχνικούς για την εξέλιξη αυτού του φαινομένου. Αυτό που από την πρώτη στιγμή το Συνδικάτο Σπάρτακος έχει τονίσει και στις άλλες περιπτώσεις είναι και προέχει είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Θα πρέπει να δοθούν εκείνες, να πάρθουν εκείνα τα μέτρα, οι βέλτιστες τεχνικές λειτουργίας του ορυχείου, εξόρυξης του ορυχείου και για το ορυχείο Μαυροπηγής για έναν λόγο ακόμη περισσότερο και ιδιαίτερο, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, αλλά πρωτίστως των εργαζομένων. Υπάρχουν τεχνικές, οι τελευταίες που χρησιμοποιούνται και τις γνωρίζει και το προσωπικό και η ιεραρχία έχει προχωρήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή χρειάζεται ακόμη περαιτέρω. Βεβαίως, οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που επηρέασαν. Είναι βέβαιο ότι η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή της Εορδαίας και της Κοζάνης ήταν από τις σπάνιες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει το ότι εμείς δεν πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα, τα επιπρόσθετα μέτρα, όποια και αν χρειάζονται, γιατί μετρήσεις σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των μαζών, καθημερινά με τους πλέον σύγχρονους τρόπους και τεχνολογίες γίνονται. Θα εξαντλήσουμε όλα εκείνα τα περιθώρια, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η ασφάλεια των εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι οι ορύχοι κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά και ευτυχώς έχουν και γνώση και μπορούν να προλαβαίνουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι για το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να ανταποκριθεί. Μετά την καταιγίδα που έπληξε την περιοχή μας χθες, είχαμε ένα φαινόμενο κατολίσθησης στο ορυχείο Μαυροπηγής. Κατολίσθηση σημαίνει φυσικό φαινόμενο, το οποίο εντάθηκε βέβαια και από το δύναμη της βροχής. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη αδυναμία, παρακολουθούνται το φαινόμενο από τους υπεύθυνους εκεί, τους εργοδηγούς και τους εργαζόμενους. Αυτό αποδεικνύεται από την εγρήγορση που έδειξαν όσον αφορά την απομάκρυνση και των μηχανημάτων και του προσωπικού. Η κατολίσθηση στον 3Β, 4Β και λίγο στον 5 είχε αποτέλεσμα να χαθούν ορισμένα τελάρα ταινίας και ταινιόδρομους, καθώς εισπίσει και μία μικρή μισθωμένη μηχανή μπουλντόζα από έναν εργολάβο, την οποία από τον 3Β την κατέβασε κάτω. Γνωστά στην περιοχή μας είναι αυτά, στο ορυχείο συμβαίνουν. Η διοίκηση παρακολουθεί από κοντά το φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μία σύσκεψη στο ορυχείο της Μαυροπηγής με γεωλόγους και με τον κύριο Γαλίτη, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να συμβεί σήμερα, έτσι κι αλλιώς για την ευστάθεια γενικώς του ορυχείου. Θα περιμένουμε λοιπόν και τη δική του σύσκεψη να μάθουμε τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε για ακόμα μία φορά: τέλος καλό, όλα καλά. Τα φαινόμενα, τα φυσικά, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Μπορούμε όμως να τα παρακολουθούμε και με την εμπειρία που διακατέχει το προσωπικό και την διοίκηση να προσπαθούμε ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Το αρχείο από χθες το βράδυ παραμένει κλειστό, δεν δούλεψε η νυχτερινή βάρδια, ούτε και η πρωινή σήμερα. Παραμένουν φύλακες στον χώρο, έχουν κλείσει οι προσβάσεις. Υπάρχουν μόνο το απαραίτητο προσωπικό, ώστε αν χρειαστεί κάποια επέμβαση τελευταία στιγμή, αυτή είναι η επέμβαση να γίνει.